Λοιπόν, αγαπητέ Κωνσταντίνε, μια που μιλάμε και για θαύματα, να σας πω μια ιστορία την οποία έζησα εδώ στο μαγαζί. Παρέα πίσω μου έτρωγε. Η παρέα αυτή είχε ένα άτακτο παιδάκι. Έμαθα και το όνομά του, γιατί η μαμά του το έλεγε «Γιαννάκη, Γιαννάκη, πρόσεχε! Γιαννάκη, Γιαννάκη, πρόσεχε! Μη σε πατήσει κανένα αυτοκίνητο». Ο Γιαννάκης ήταν πάρα πολύ ζωηρός. Πέρα δόθε, πέρα δόθε. Το μάλλον έκανα δύο φορές η μάνα, ο Γιαννάκης τίποτα. Λέω, κυρία μου, πάρτε το Γιαννάκη σας. Βάλτε τον στο κάθισμα να μην το πατήσει κανένα αυτοκίνητο. Εντέλησε κάποια στιγμή το κάθισε στο κάθισμα το παιδί, αλλά αυτός τίποτα. Εγώ ξανά τα βάλα με τη μάνα. Η μάνα αναγκάστηκε να μου πει το τι της είχε συμβεί με αυτό το παιδί. Οι γιατροί της είχαν αποκλείσει ότι δεν πρόκειται να κάνει παιδί. Η γυναίκα αυτή πριν μερικά χρόνια είχε ξανάρθει στον Αγιάννη το Ρώσο με πούλμαν, εκδρομή. Μου εξήγησε ότι ήρθε, άναψε το κεράκι της και πήγε πάνω από το σκήνωμα του Αγίου και τον παρακάλεσε να της δώσει ένα παιδάκι. Αυτό το παιδάκι ήταν καρπός από την παράκληση που έκανε στον Άγιο να κάνει ένα παιδάκι. Και ήρθε μετά από πάρα πολλά χρόνια με το παιδάκι της να ευχαριστεί τον Άγιο που τους χάρισε αυτό το παιδί. Εγώ το θεωρώ θαύμα. Ο άλλος δεν το θεωρεί. Και είναι λόγια της κυρίας η οποία μου έχουν μείνει στα αυτιά. Γιαννάκη, πρόσεχε παιδί μου. Γιαννάκη, πρόσεχε παιδί μου. Το είχε βγάλει και με το όνομα του Αγίου. Εγώ το θεωρώ θαύμα. Άλλοι το θεωρούν σύμπτωση. Αυτά μου είπε η κυρία με το παιδάκι που το λέγανε Γιαννάκη.